προσοχή έχουμε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργυρού με μοναδικό θέμα ψήφιση τεχνικού προγράμματος του έτους 2018. Έχει προστάσει εισήγηση. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σε σύνολο παλιά και νέα έργα είναι 6.000 ευρώ, 805 ευρώ. Κύριε Δήμαρχε, για αυτήν την εισήγηση. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία, σε μια δύσκολη κατάσταση κυβερνητική κυρίω, το οποίο επηρεάζει σήμερα και η τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα. Ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα είναι μια μνημονιακή πολιτική επιπρόσωπη που σήμερα τη ζουν όλοι οι πολίτες και σίγουρα δημιουργεί προβλήματα στην εκτέλεση έργων μέσα από πολλές εκδηλώσεις που έχει λόγω κάτω. Το 44-12 είναι τα απόφαλκα σήμερα στο μικρό τύπο. Σημαίνει ότι τέτοιες διαδικασίες που δούμε και καθυστερήσεις μεγάλων έργων είναι σοβαρό το πρόβλημα. Η φορολογία σήμερα έχει φτάσει μέχρι 80% στους μικρούς εργολάβους και στους μεγάλους βέβαια και δυσκολεύει τα έργα. Οι μεγάλες εκτός των έργων. Και έχουμε εκτός έργα από 50%, 40%, 67% έργα, τα οποία αυτά δυσκολεύουν 65% έργα, τα οποία δυσκολεύουν σίγουρα και μένουν πάρα πολλά χρήματα αναπορρόφητα από την πλευρά των Δήμων. Η μείωση των πόρων του ΚΑΠ είναι κατά τα 65-20%, το οποίο έχει καταγγελθεί πάρα πολλές φορές από την κέντρα. Το προσωπικό σήμερα σε τμήματα τα οποία είναι και τα αρχικά, όπως είναι το γραφείο εξόδων, όπως είναι ο προγραμματισμός και η τεχνική υπηρεσία, είναι μειωμένο κατά πολύ. Γραφειοκρατία και πολυνομία. Μεγάλες εγκυλώσεις και σοβαρές καθυστερήσεις σήμερα στην εκτέλεση του μέρους. Διεκδικήσεις χρηματοδοτήσεων στην περιφέρεια, όταν αυτή τη στιγμή η περιφέρεια αιτήσει την κοινωνική με 4 εκατομμύρια δήμους, οι αιτήσεις των δήμων αυτή τη στιγμή για οδοποιείς υπερβαίνουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν όμως περιοχές άλλες, όπως είναι το ΙΚΑΡΑ, όπως είναι το Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που μπορούν μέσα από αυτούς να πάρουν χρήματα. Σε αυτά έχουν πάρει χρήματα ο Δήμος και προχωράμε σήμερα σε έργα τα οποία είναι προς ανθρώπους του πολιτικού. Θέλω να πούμε ότι σήμερα το τεχνικό πρόγραμμα γίνεται με 6.166.167 ευρώ και χρηματοδοτούμε εμείς το τεχνικό πρόγραμμα με 926.000 από τα ταμεία του Δήμου, από τα αρχικά έσοδα. Παρακολουθώ στη συνέχεια τα έργα τα οποία αποτείνουν, ποια είναι τα μεγάλα έργα τα οποία βάζουν και έχουν χρηματοδοτήσει μέσα από τη ΣΑΤΑ του 2016, του 2015 και του 2014 κάποια χρήματα τα οποία είναι υπόλοιπα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό όταν έχουμε σήμερα αυτά τα έργα με τις εκτός τις οποίες υπάρχουν. Άρα θα μείνουν πολλά χρήματα, προσπαθούμε το σημαντικότερο δυνατό να κάνουμε τεχνικές μελέτες. Η ιδέα φορώσης των χρημάτων είναι σημαντικότερο για όλους μας. Δεν έχω αυτό τίποτα άλλο, μια καμία εισήγηση, στην οποία το έργο της Δήμας που μπορεί να συμβαίνει. Ποιος θα κάνει υποθέτηση για το θέμα τους, κύριε Φεκίνη. Κύριε Πρόεδρε, κάθε χρόνο καλούμαστε να ψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα. Καταρτήσαμε ένα τεχνικό πρόγραμμα τέτοιο που είναι ανάλογο με τις ανάγκες του Δήμου. Ένα τεχνικό πρόγραμμα που νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο και καλύτερο των τελευταίων ετών. Ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πρόκληση για τις ανάγκες των Δήμων. Η δημοτική μας ομάδα της πλειοψηφίας μετά από πολλή δουλειά και σκέψη κατέληξε σε ένα τεχνικό πρόγραμμα τέτοιο ώστε να είναι υλοποιήσιμο και να προλάβει τις ανάγκες της καθημερινότητας και να λύσει αρκετά προβλήματα. Σίγουρα η κάθε δημοτική αρχή πιστεύω πως θα έχει όραμα να δημιουργήσει πολλά έργα και να αναβαθμίσει την πόλη και γενικότερα την περιοχή και τη ζωή των πολιτών. Η δημοτική ομάδα της πλειοψηφίας μετά από πολλές διεργασίες και σκέψεις κατέληξε σε ένα τεχνικό πρόγραμμα τέτοιο που να είναι ανάλογο με τα οικονομικά και τις περιστάσεις. Καταγράψαμε έργα τα οποία είναι ουσιώδη και πραγματοποιήσιμα. Κάθε έργο το οποίο προγραμματίστηκε, μελετήθηκε και καταγράφηκε. Το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συνέχιση και ολοκλήρωση των έργων που είναι σε εξέλιξη αλλά προβλέπεται νέα έργα. Ένα τεχνικό πρόγραμμα 6 εκατομμυρίων προσαρμοσμένο για τις ανάγκες του Δήμου. Έχετε μπροστά σας το τεχνικό πρόγραμμα και βλέπετε τα έργα τα οποία είναι προς όφελος των πολιτών. Μπορώ, αν θέλετε, επιτυχτικά να σας τα διαβάσω.
μάλλον να σας πω ορισμένα και αν θέλετε περισσότερες εξηγήσεις να σας πω τι είναι. Έχουμε την αγορά υπομένου στο Αχίλιο, όπως βλέπετε το πρώτο που φέρετε, πρόκειται για τον βιολογικό καθαρισμό του Αχιλίου. Τα έχει γραμμένα. Ναι, τα έχει γραμμένα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε να τα διαβάζω. Δεν χρειάζεται να κάνουμε. Πέρα από τα τεχνικά έργα αυτά που έχουμε προγραμματίσει, υπάρχουν κι άλλα. Είμαστε πάντα σε ετοιμότητα και διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις και λεφτά τα οποία θα είναι από έργα τα οποία θα είναι μειωμένα από δημοπρατήσεις και ό,τι άλλα προκύψουν από προγράμματα. Γι' αυτό είναι ο λόγος που κάνουμε και μελέτες. Εκπονούμε μελέτες. Τέλος θέλω να επισημάνω ότι το τεχνικό πρόγραμμα του 17 υλοποιήθηκε στο 70% και η προσδοκία μας είναι να ολοκληρώσουμε το τεχνικό πρόγραμμα του 18 επιτυχώς. Δεν στοχεύουμε μόνο στην πόλη του Αλμυρού ή της Ευσυνοβουλής,
340.000. Όταν για αγροτική ουδοπία σύν την περιπροστασία 150.000 ευρώ, σύν 85, 235.000 σύνολο αγροτική ουδοπία που αφορά όλα τα διαμερίσματα. Συντήρηση κτηρίου, όταν λέμε 100.000, υπάρχουν κτίρια, παλιές κοιμότητες οι οποίες έχουν μεταφερθεί στα χωριά, στο πολιτιστικό κέντρο του Αλμυρού κτλ. Δηλαδή, πώς είναι, ποια εγκατάλειψη έχουμε κάνει στα τοπικά διαμερίσματα. Βάζουμε συντήρηση με πορταφόλι 100.000 για όλα τα υποταφεία του Δήμου. Άρα λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι το πρόγραμμα είναι στοχευμένο και απαντάει πλήρως στις ανάγκες όλων των τοπικών διαμερισμάτων. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Μπήκα στον πειρασμό να πάρω τα δικά σας αντιπάλια. Ένα λεπτό, Δήμαρχε. Λοιπόν, μπήκα στον πειρασμό να πάρω τα δικά σας τεχνικά προγράμματα. Ξέρετε τι είχα και εγώ την κοινωνία. 6.900, 40.000 όλα τα τοπικά διαμερίσματα. Τότε όμως δεν μιλήσατε την κατάρτιση των χωριών. Άρα λοιπόν θέλω να πω το εξής, ότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι στοχευμένο, απαντάει πλήρως σε όλες τις ανάγκες που αυτή τη στιγμή έχουν και τα τοπικά διαμερίσματα, δηλαδή τι, αγροτική ολοποιία, εσωτερική ολοποιία, καθαριότητα εν μέρη, γιατί η συντήρηση των υποταφείων. Δεν γράφει μέσα, κύριε. Ορίστε, καθαριότητα δεν γράφει μέσα. Εντάξει, δεν είναι. Εγώ απαντάω στη δικό μα συντήρηση των υποταφείων. Θα μου γράφει το απέναντι. Όλα αυτά είναι υπόγειοι οι οποίοι άπτονται με την καθαριότητα, δεν είναι. Άρα λοιπόν, και υπάρχει ένα έργο βέβαια το πρώτο για την κατάσταση του ακουγού στην κοινότητα Κουφών, η οποία έγιναν 2,5 χιλιόμετρα επί δημαρχίας του κυρίου Ράπου και έκλειται και καταλήφθηκε. Είναι ένας ακουγός που πρέπει να γίνει, διότι είναι αμυντοσουλήνης και τον βάζουν στο πρόγραμμα να γίνει. Άρα λοιπόν όλα, πιστεύω εγώ και τα υπόλοιπα τα μικρά, είναι στοχευμένα, είναι συγκροτημένα και απαντούν στις πλήρες ανάγκες και των τοπικών διαμερισμάτων και των πόλων. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ γιατί αναφέρθηκε προς σε μένα ο κ. Κύριε Παπαγιάννου, θα απαντήσω. Αν δεν άκουσα καλά, θα σας ενημερώσω ότι το τεχνικό πρόγραμμα δεν είναι μόνο στα νεκροταφεία ή στα κτίρια του Δήμου, όχι και στους δημότες. Να δουν οι δημότες ένα τεχνικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο θα γίνει ένα έργο στο χωριό τους. Αλλά προπάντων, που αναφερθήκατε στην αγροτική ειδοποιία, εδώ θέλω να σταθώ και να σας πω ότι και φέτος και το 2017 κάνατε αγροτική ειδοποιία, αλλά δεν κάνατε σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα. Παράδειγμα, στο τοπικό διαμέρισμα του Πλατάνου, δεν κάνατε ούτε ένα μέτρο. Αυτό ήθελα να σας πω. Μη στέκεστε μόνο ούτε στα νεκροταφεία, ούτε στα αγροτικά διαμερίσματα. Δεν απαντάτε. Δεν έχει κάνει και ερωτοπαθήσει. Μέσα σε μια τοποθέτηση που κάνα σίγουρο, δεν κάνα απαντάει πάνω σου. Γενικά, κάνει καμπάτι. Γενικά. Μια θέλετε να πω ότι είναι εξαιρετικά. Ωραία. Ωραία. Ποιος άλλος σίγουρος δεν θα κάνει τοποθέτηση του θέματος. Ο κύριος Δαβακούδας. Σήμερα ο κύριος Αλμυρού κατόρθωσε. Σήμερα ο κύριος Αλμυρού κατόρθωσε μέσα στην κρίση τη κατάρτιτα του πρώτη στην αξιονόμενη γραφειοκρατία να ξέρει τι άσχημα. Να μειώσει τα πανίσια. Είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα φιλόδοξο και υλοποιήσιμο. Τα δύο πρώτα κόμματα έχουν σημαντική δουλειά σε τη συντήρηση και λύση στα προβλήματα της καθημερινότητας. Καθώς και πολλές μελέτες για το αύριο θα έρθουν σε αυτές τις θέσεις να αναλύσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εδώ γίνεται την κουλή για την αντιπολίτευση, τίποτα άλλο. Το πρόγραμμα είναι πολύ υλοποιήσιμο και πολύ καλό. Άλλο συνάδελφο επί του θέματος. Καλησπέρα. Ήμουν προβληματισμένος γιατί σας άκουσα. Έκατσα το διάβασα και σκεφτόμουν τα εξής πράγματα. Είναι το τέταρτο τεχνικό σας πρόγραμμα. Αν σας ρωτήσω σε τι διαφέρει τα προηγούμενα, θα μου απαντήσει κανένας. Ναι. Γιατί εγώ είπα ότι δεν είχατε σχέδιο όταν βγήκατε, αλλά μετά από 4 χρόνια έπρεπε τουλάχιστον να έχετε διαμορφώσει.
πλέον δεν έχετε δικαιολογίες. Και είτε το θέλετε είτε όχι. Είτε το πιστεύετε εσείς δηλαδή. Γιατί μπορεί να λέτε στα καφίνια μιας και τα φιλέρι είσαστε μόνο στο παστράκι. Και να λέτε ότι θέλετε. Ο Αντέλος έχει μια από άποψη του εκλογικού προγράμματος μια χαμένη τετραετία, άρα μια χαμένη τετραετία δεν μπορεί να κάνει. Είστε δηλαδή μια χαμένη παρένθεση για την περιοχή του Αλμυρού. Λέτε, σε κασμένα λαϊκή, την ακούω τέταρτη χρονιά. Ξύλινο κτίριο στο χωρί, τώρα αλλάξατε, βάζετε και πλακουστρώσεις σε ξυλόπουλο και καναλιό δρόμο στο Αλμυρού. Τα ίδια και τα ίδια. Υπάρχει καμιά αναπτυξιακή προοπτική για την περιοχή σε αυτό το πρόγραμμα. Κάποτε είχαμε και πέντε πράγματα για θαραλίες, για όλες πέρα τα κόψατε τελώς. Απογοητευτήκατε. Θα κάνετε το ξύλινο κτίριο στο χωρί και τη στιγμασμένη λαϊκή και το σωστή την κατάσταση. Γι' αυτό σας ρώτησα, ποια είναι η διαφορά σας από πέρες. Γιατί δυστυχώς εσείς μπορείτε να λέτε κάθε πέρες και καλύτερα και καλύτερα στο χειρό. Μιλήσατε για μελέτες. Πας κάνω μια απλή ερώτηση. Έχετε μια γέφυρα για το... Ο δρόμος αυτός πρέπει να γίνει. Ο δρόμος. Για να καταστεί αυτό το έργο. Ο δρόμος δεν πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει. Να έβλεπε γιατί κάνει μια παιδί για τον δρόμο. Γιατί θα ρωτήσουμε με πράγματα. Να πω να αξιοποιήσετε. Να κάνετε κάτι για την ώρα, κάτι για τις μαραλίες. Λοιπόν. Μια σειρά πράγματα δηλαδή που και σε απλά πράγματα δεν βλέπω ότι έχει μια προβλήματα. Βέβαια δεν πιστεύω ότι οι οποίοι είστε ούτε ικανοί από ό,τι έχετε αποδείξει, ούτε να αποδείξετε. Όχι να θέλω και κάτι. Αυτό λέω δεν το έχω καταψηφίσει όπως καταψήφισα και με το συμβάτι που πιστεύω. Άλλος είναι άνθρωπος με το θέμα μας. Ο κύριος Ρεκοπιώτης. Καλημέρα. Βλέπω εδώ στο δικηγόρο πρόγραμμα αυτό είναι ένα από τα πιο συγκροτημένα διοικητικά προγράμματα. Περιλαμβάνει όπως είπε ο κ. Μακρές, εκτός από το Αλμυρό και όλες τις δημοτικές ενότητες, με ασφαλτοστρώσεις, αγροτικές οδοποίησεις και θέλω να πω και αθλητικές εγκαταστάσεις, συντηρήσεις και άλλα πολλά. Θέλω να πω επίσης ότι έγινε αγροτική οδοποίηση σε όλα τα διαμερίσματα από μία φορά και δύο και με τον εργολάβο καθηγόντες των Προέδρων. Όπου μας υπόθεσε ο πρόεδρος ότι χρειάζεται παρέμβαση, εμείς παρέμβαμε και λύναμε τα προβλήματα. Και στον Πλάτανο και παντού. Και με καλυποστρώσεις. Άλλος εκάδοχος, επειδή το θέμα. Εσείς που λέμε κύριε πρόεδρε, δεν ήμουν εδώ. Ναι, κύριε. Έχετε καμία μέρημα για εκείνο το πολίτη, κύριε. Δεν μπορώ να το διαβάσω και το πήρα σήμερα. Είναι μια γενικότερη μελέτη, κύριε Άρα, σου απαντήσω εγώ. Μια γενικότερη μελέτη την οποία αφορά όλο το χωρί από εξωτερικά, από έξω μέχρι μέσα. Δεν είναι τμηματικό να δούμε το κολυμπητήριο αυτή τη στιγμή μόνο. Το κολυμπητήριο έγινε με μικρές διαστάσεις, έγινε υπαίθριο, ένα χώρο του οποίου αυτή τη στιγμή έχει μείνει εδώ και μια 15ετία εκμετάλλευτο. Και πιστεύω ότι τη στιγμή για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, μία έχει κάποια ιδέα, μπορείτε να μα την πείτε τώρα και να το προχωρήσουμε. Μέχρι τότε να το βάλουμε στο κοινό πρόγραμμα στην πρώτη αναμόρφωση. Τι ακριβώς θέλει μέσα από το κολυμπητήριο. Που δεν τελειοποιήσετε εσείς. Κύριε Δήμαρχε, αυτή δεν είναι η απάντηση που δεν με ικανοποιεί. Είναι μια αόριστη και γενική. Το πολιτικό είναι έτοιμο. Να το πάρετε και να το εμπερδέψετε και έχει όλα τα έτοιμα. Αν έχετε όρεξη, το θα κάνει. Δεν έχετε όρεξη. Πάει αυτό, τελείωσε. Το βλέπω έτσι και θα πάει έτσι. Τελείωσε η θετία σα και τελειώνει. Βλέπω αυτή τη στιγμή. Ανοίξτε το μικρόφωνο. Και να ρωτήσω λίγο για αυτό το στεγανισμένο χώρο στη λαϊκή. Το ξεκινήσετε από την αρχή, τελειώνετε σε ένα χρόνο και βλέπω και αυτό το πράγμα να πάει να το καράσει τον αφήσουν. Τι έχει να πει δύο. Άλλος ενάρρος τους υποθέσεις ή προβληματισμό. Ακούστε να ξέρετε ότι στο τεχνικό χώρο υπάρχει σύγκριση της διοικητικού σας του Δήμου, μπορεί κάποιος εγώ να κάνει μια τοποθέτηση για ενσύγκριση ενός θέματος και στην πρώτη αναμόρφωση να μιλήσω. Δεν είναι ταμπού ότι μπορεί κάτι να ξεχάσουμε, μπορεί κάτι να σκέφτεται ένας σύμβουλος ή από την αντιπολίτευση να πει το τάδε θέμα. Μπορεί
να συναντάτε το επόμενο θέμα του προβλημού με το τεχνικό πρόγραμμα, αλλά δεν πάει κάποιος σίγουρος να κάνει μια εισήγηση για κάποιο θέμα. Ότι το τοποθετείτε, εισηγείτε, είτε στα υπόψη και στην πρώτη αναμόρφωση που το έργο να μπει και να αλλάξει και ο προβλημός και το τεχνικό πρόγραμμα. Για να γίνει, κύριε Πρόεδρε, μια αναμόρφωση, χρειάζονται λεφτά. Αφού δεν υπάρχουν λεφτά, δεν χρειάζεται να μην σκέφτε το πράγμα. Υπάρχει άλλο συνάδελφο που θέλει να το τοποθετήσει. Σας ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξής. Ένα τεχνικό πρόγραμμα δεν σημαίνει ότι μπορεί να ολοκληρωθεί ολόκληρο. Αυτό είναι ένα σχεδιασμό που γίνεται. Έτσι, και εγώ έκανα, δεν υπάρχουν και 8 χρόνια, ξέρω πού τι να το πάρει. Όταν δεν υπάρχουν τα χρήματα, ανάλογα κρίνει πώς ακριβώς θα τοποθετηθεί. Μία έκκληση προς το βήμα που κάνω όμως. Και θέλω την απάντησή του. Επειδή πρέπει να προγραμματιστεί Απρίλιο-Μάιο περίπου το θέμα με την οστεοπόρωση και τις άλλες εκτάσεις που γίνονται εδώ πέρα. Ο Δήμος πιο δυνατά δεν κατάλαβα τίποτα τι είπατε. Ναι, θα το ξαναπεί πάντα. Εντάξει, εγώ δεν κατάλαβα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρειάζεται μία συμβολή χρηματική εννοώ του Δήμου. Ουσιαστικά είναι μηδαμινή. Να έρθουν οι μονάδες όπως ερχόντουσαν στη συνέχεια για να εξετάσουν τον κόσμο. Θα έδωσε το κέντρο υγείας, εννοείται, αλλά είναι θέμα του Δήμου, δεν είναι του κέντρου υγείας. Εννοείται. Η συμβουλή είναι μικρή. Ένας οδηγός θα μεταφέρει κάποια άτομα. Γιατί δεν είναι τέτοιο. Είναι για καρκινομαθείς, για πρόληψη, που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ήδη ξέρω την απάντηση του Δημάρχου, γιατί μου την έχει δώσει προφορικά, διαφορετικά, και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να ξεκινήσει όμως. Παρακολουθώ τα παιδιά μου που ασχολούνται με αυτό το θέμα, που έχουν ασχοληθεί. Εγώ προσωπικά ψηφίζω το θετικό πρόγραμμα. Άλλος ένα άλλος έπρεπε θέμα μας. Θέλω να κάνω μια προπονία εγώ σαν δημοτικό σύμβολο. Παρακαλώ τον κύριο Γιάννη να γράψει την προεδρία. Έχω το λόγο, κύριε. Όπως είπε και ο κύριος Γιάννης, ένα τεχνικό πρόγραμμα είναι ουσιαστικά μια εισήγηση και μια γραμμή που τοποθετείται η δημοτική αρχή. Αλλά αυτή τη φορά βλέπω ότι πραγματικά το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ οργανωμένο, είναι τέκμηρο οργανωμένο και παράλληλα πιστεύω ότι καλύπτει όλες τις εκφάνσεις και εκδηλώσεις που θέλει να κάνει ο Δήμος. Παράλληλα, για πρώτη φορά μπαίνουν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από τα ταμεία του Δήμου για έργα μεγάλα, τα οποία εγώ πραγματικά για πρώτη φορά βλέπω ότι μπαίνουν σαν τεχνικό πρόγραμμα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η αγροτική οικοπία, όπως είναι οι ασφαλτοστρώσεις, 350.000 ευρώ, όπως είναι διαδικασίες για τα κινητήρια, όπως είναι για το φωτισμό ολόκληρου του Δήμου, όπως είναι για τα δημοτικά κτίρια ολόκληρου του Δήμου, 100.000, όπως είναι οι μελέτες για τα ζερέλια και από εκεί πέρα πιστεύω ότι ο Δήμαρχος μπορεί για μέσους περιφέρειας να κάνει και τον δρόμο που είπε ένας συνάδελφος. Ναι. Γενικά βλέπω ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλο και εάν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα όπως ήταν πέρυσι με τους βασικούς χάρτες και αυτή το πρόβλημα που η μελέτη είναι ήδη για την εστεγασμένη αγορά του Δήμου, πιστεύω θα είναι από το μεγαλύτερο έργο που μπορεί να κάνει ο Δήμος τεχνικά προγράμματα και επειδή είπε ο κύριος Τσαλής, αν υπάρχει αναπτυξιακή ρότα, πιστεύω ότι σήμερα δεν υπάρχουν κάποιες πολιτικές αναπτυξιακές προοδευτικές κεντρώες ή συντηρητικές. Αυτά έπαιρναν κάποτε, κύριε Τσαλή.
σήμερα τα πάντα. Αν δείτε και το κυβερνών κόμμα το οποίο ξεκίνησε από αριστερά, υιοθετεί την ίδια διαδικασία. Τα έργα είναι αυτά τα οποία αναπτύσσουν τον τόπο. Καλά, εσύ είναι κατάλαβε τι σημαίνει αναπτυξιακή. Έκανα παρέα με έναν κομμουνιστή από Παθεοδόρου Γιάννη από τη Λαμία. Τα έργα δημιουργούν την ανάπτυξη και δεν υπάρχουν ούτε αριστερές, ούτε κεντρώες, ούτε δεξιές αναπτύξεις. Μία είναι ανάπτυξη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε. Ο κύριος Γεμιγιάδης. Ο κύριος Γεμιγιάδης. Δεν είχα σκοπό να κάνω τοποθέτηση, αλλά ακούγοντας τα λόγια του, Προέδρο. Να τοποθετήσεις. Ειλικρινά, νομίζω πως είναι όχι στην Παχλαδία, αλλά εκτός Ελλάδος. Εκτός από και χρόνο, να τον κάνουμε την δική. Είπε, καμάρι, χαίρο που μπορεί να το λέω αποξενωτικά, μόνο, δεν το λέω αποξενωτικά. Εκεί μεγάλωσα λίγο, καμάρι. Και νομίζω ότι είπε ως συνήθως, και να τους ημώνει όλοι το πιθέτης, όχι ο ίδιος, εκτός από και χρόνο. Και θυμήθηκε ο πατέρας μου, Λάιτς, πρώτο 40, είπε ένα φίλο, όταν ήταν στο στρατό, γιατί και ο πατέρας μου έμεινε εκεί, μετά δεν είχε άλλη ζωή, κανένα, στο πιθέτης. Πέρα από την κριτική. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γεωργιάδη, κάποτε οι δήμοτα δεν είχαν δύναμη, δεξιά, έλεγαν ο δήμοτας πρέπει να είναι διεκδικητικός, γιατί δεν είχε δύναμη. Έτρεξε αυτή να βρει κλίματα να κάνει και ήταν ο διεκδικητικός δήμοτας, η διεκδικητική αρχή. Μετά έγινε Παπαδίστριας, έγινε Παγκράτης, απέκτησαν οντότητα, δύναμη, υπηρεσίες, χρήματα θα έλεγε για έργα, χρηματοδοτικά εργαλεία. Σημαντικό. Και έχει κάποια να τα έργα. Ο κύριος Καλές έλεγε στην εποχή πριν 10 χρόνια. Τώρα η χώρα δεν έχει ανάγκη και ο Δήμος έργα. Τα έργα θα αποδώσουν η αξία του 25, είναι μετά από 5, μετά από 10 χρόνια. Τώρα έχουμε ανάγκη για αυτές τις εργασίες, για ανάπτυξη μέσα από τη δουλειά, μέσα από διαδικασίες οι οποίες θα αποδώσουν άμεσα εργασία. Παραδείγματος χάρη εδώ μέσα θα ήθελα να ακούσω ότι έχω μια κατεύθυνση. Δεν υπάρχει. Ο κύριος Καλές το είπε πολύ καλά. Πόρεμα από όλες. Σε όλες τις εμφάσεις. Όλα από λίγο. Εδώ δεν υπάρχει μπούσουλα, δεν υπάρχει κατεύθυνση. Δεν υπάρχει να αφήσω ένα αποτύπωμα από ποια κατεύθυνση. Πόρεμα λίγο από όλα. Και μου φύγει χαρά που πάρω λίγο από όλα. Και να σας πω, από τα 6 εκατομμύρια, τα 2.600 έχει κάνει τη σούρπη της επικέντρωσης. Είναι την προηγούμενη που έχει. Οπότε άμα τα βάζει, μισά μισά είναι. Στο τέταρτο, στην τέταρτη χρονιά, είμαστε μισά μισά. Από τον προηγούμενο έργο. Τέλος πάντων. Δεν θα μίλα. Αλλά νομίζω πως πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε μια κατεύθυνση. Να αφήσουμε ένα αποτύπωμα αυτή την πενταετία. Εντέλειξη χρόνια, έξι πώς θα πάει. Θα περάσουν 6 χρόνια και δεν θα έχουμε τίποτα. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ήδη έπρεπε να έχουμε την διεύθυνση ανοχής ανάπτυξης. Ήδη έπρεπε. Είναι από το 14 και μετά, από το 14 και μετά, είναι θεσμοθετημένη, γιατί είναι πρέπει να την έχουμε. Είμαστε ένας δήμος ο οποίος όλα τα συνήματα κατέρευσαν εκτός από το αγροτικό. Το 90% πλέον που το ακαθάριστο προϊόν που έχουμε στα δήμους είναι από την αγροτιά. Η οικονομία έπεσε, οι διαδικασίες καραγουστάσαν. Επιτρέπεται να μην έχουμε στήσει αυτό το γραφείο έτσι ώστε να μπορέσουμε να ρίξουμε αρκετά χρήματα κιόλα να πλουθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι ούτε από το Υπουργείο Πλέον περιμένουμε καμιά βοήθεια, ούτε από εμάς αυτή εδώ, αλλά ούτε από την περιφέρεια όταν καταλήθηκε τη νομαρχία εδώ που είναι κοντά μα. Τι δύο πρέπει να αναλάβουμε αυτά, έχετε παρέτηση. Ποια έργα. Η μικρά δεν είναι τοποθετούμενα, αλλά ακόμα μέσα στα έργα σα. Έχουμε φύγει μπροστά. Α τα έργα πίσω. Ένα έργο λιγότερο, ένα δεν πειράζει. Υπηρεσίε και δουλειέ στου νέου και να του βοηθήσουμε μέσα από διαδικασίε. Εγώ κάνω πρόταση. Αγροτική ανάπτυξη, οι νέοι μα. Να δώσουμε 200-300 χιλιάδες, σαν την κατεύθυνση, κάθε χρόνο, 400, έχετε χρήματα, 500. Ακόμα στα έργα εσείς.
καταμοιράσαμε και δεν είναι. Δεν είναι. Δεν θα φέρουν τίποτα τα έργα. Δεν φέρουν ανάπτυξη. Ή άμα τη φέρουν αργούν. Μεγαλύτερο έργο είναι το ψαμενή. Για να δείξει το έργο. Μετά από 10 χρόνια θα πιαστώ. Τώρα τι κάνουμε. Λοιπόν, τελειώνω. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι αυτό το τελικό πρόγραμμα είναι πρόγραμμα άλλων δεκαετιών ή άλλων θητείας της δικιάς μου, εχαλάσσει εποχή, πάμε αλλού, μας έχουν δώσει διαδικασίες διαφορετικές και κατευθύνσεις και πρέπει να την έχουμε την κατεύθυνση και πας λίγο απ' όλα και τα λεπτό μας. Να κάνω και εγώ μια απάντηση. Δεν είναι θέμα μόνο και ούτε θέμα του Δήμου είναι η κατεύθυνση καθού ή δίνω στην αγροτική ανάπτυξη. Εννοείται. Άδεια. Μπορεί να είναι. Κατάλαβα. Γιατί δεν μπαίνει μια κατεύθυνση για τις επενδύσεις να μπούμε σε καινούργιες επενδύσεις όπως είναι η Ιστορία. Θέσει εργασίες, ναι, συμφωνώ. Για θέσει εργασίες. Εκεί είναι η στόχευση. Αλλά εκεί πρέπει ο Δήμος να είναι παρόν και νομίζω ότι είναι παρόν αυτή τη στιγμή. Αν δεν κάνω λάθος, πού είναι από την κορυφή. Να ρωτήσω κάτι. Πώς να τελειώσει, δεν μπορώ να το από το τελειωγία. Λοιπόν, μπορείτε να μου απαντήσετε από το περσινό τεχνικό πρόγραμμα τι ύψος εκτελέσετε. Έχει πρόβλημα. Εντάξει. Α, και να με συγχωρέσετε λίγο για τα ζηλέγια. Θέλω να λάβουμε υπόψη, γιατί βλέπω έτσι αρκετό το προσώπη τη μελέτη, αλλά θέλω να ληφθεί υπόψη, θα πούμε και τότε, επειδή γίνεται η διεξαγγελία από πάνω, δεν θα έχουμε τώρα, δεν είναι ελεγχόμενο, δεν θα έχουμε πολλέ καταναλωτέ στα χάρτα, δεν έχουμε επιθυμία μάλλον να τρέχει. Δεν θα κάνουμε κάτι πιο όρατο. Δηλαδή η ροή πλέον θα είναι ελεγχόμενη στα χάρτα και δεν θα έχουμε πολλά προβλήματα έτσι να στηριάσει να κατεβάσει. Δηλαδή νομίζω ότι θα το λάβουν υπόψη οι μελετέ, και πολύ καλά κάνουν και βάζει τη μελέτη, αλλά θα το έχουμε στο μυαλό μα αυτό το χρόνο. Υπάρχει κάποιος άλλος σύμβουλος για τοποθέτηση ή θα προχωρήσει στην πληροφορία. Στην πληροφορία. Λοιπόν, επειδή δεν είχα... Εγώ ξεκίνησα να σας πω καλά δύο πράγματα. Για να μπορέσω να σας πω. Ναι, ναι. Προκάλεσε ο κύριος ο Άγγλος. Είμαι υπογραμμένος από παιδικά πράγματα. Προσγνώ σε αυτό τώρα και τον υπόλοιπο. Όταν μιλάμε για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στο σύστημα που ζούμε, σίγουρα μιλάμε για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες πρώτα στα πλαίσια του καπιταλισμού. Δεν ξέρω πόσο πήρες χαμπάρι εσύ το άλλο στο Πανεπιστήμιο. Αλλά δεν μιλάμε για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που θα αλλάξουν το σύστημα. Αν διαβάσετε λοιπόν αυτούς που προσκυνάτε και αυτούς που έχουν καταδείξει αυτόν τον λαό ατεπέτη, τους Τουρκανούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Τουρκογλύφους. Θα παίρνατε χαμπάρι λοιπόν ότι στο τελευταίο ΕΣΠΑ αλλά και στις τελευταίες προτάσεις ως προς τον αγροτικό κόσμο μιλούσαν αυτοί οι ίδιοι, αφεντικά σας δηλαδή. Αυτούς που εγώ δεν έχω προσκυνήσει, αλλά εσείς δυστυχώς προσκυνάτε. Μιλάνε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τα όρια των αγρών αντιμετωπίσεων, από τα όρια των έργων οικοδομής για να πάμε στα όρια να μιλήσουμε για έργα ανάπτυξης. Θέλετε να σας πω παραδείγματα. Γιατί δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται μέσα και ένα έργο προοπτικής και ανάπτυξης. Είναι έργο και κοινοτοπία, η οποία εξυπηρετεί την αγροτική παραγωγή. Αυτό σίγουρα εντάξει την κύπρο, σε το πείτε. Όταν εγώ σας κήρυξα για τον δρόμο για τα ζηρέλια, σε σχέση με έναν άλλο δρόμο, αυτός ο δρόμος μπορεί να δώσει πνοή σε ένα προορισμό. Αν γίνει ο δρόμος, φέρει προς τη θέση μια αξία, γιατί μπορείς να αυξήσεις την επισκεψιμότητα του τουρισμού και να δες προς τη θέση μια αξία στην περιοχή. Όταν μιλήσεις για τις παραλίες που τις έχετε πετάξει απ' έξω, άρα μιλάς για ανέμεν έργα, τα οποία φτιάχνεις πράγματα στον τόπο σου, αλλά δεις προς τη θέση μια αξία, μπορεί άλλος να το επισκεφτεί, το ίδιο στην όθηση. Για παράδειγμα, ας πούμε γιατί δεν έλεγα, δεν έλεγα, ας πούμε, έχει την κοινοφιλία νομίζω το στην Αθήνα.
μετά. Έχει τα σφαγεία. Αν α πούμε προχωρούσε αυτό ο ρυθμό που κάνει σφαγεία, δεν θα γίνει κύριο κρέατο. Αντί να κάνει την κασμένη λαϊκή λόγο. Και τη στιγμή και λιγότερα. Εδώ έχει ένα έργο αναπτυξιακό προ τη θέμη τη αξία. Δεν είναι το ίδιο με το ξύλινο κτίριο στο κορίτσι. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Γιατί εδώ χρειάζεται να μπει μπροστά στη φάση που είμαστε. Δεν έχει μπει να μπει. Ούτε το σύνδεσμο στην οικογένεια για του λόγου που υπήρχαν πλέον όλοι οι άγιοι μέρο του εκπαιδευτικού. Ούτε υπάρχουν οι δυνατοί επιχειρηματίε στην περιοχή. Μπορούσε ο Δήμο να πάρει. Αυτή είναι η ουσία. Δεν υπάρχουν πουθενά επιχειρηματίε. Ναι, μπορούσαν όμω και έχουμε παραδείγματα Δήμων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό που παίρνουν πρωτοβουλίε, ξοδεύουν χρήματα για να τι σκουπιά. Είναι μερικά πράγματα από αυτά που σας είπα. Και αυτά που σας είπα δεν σημαίνουν ούτε επανάστας, ούτε ο σοσιαλισμό, έτσι, πρόεδρε. Σημαίνουν ότι μπορούμε να γίνουν εδώ. Αν έβλεπαμε κάποιες τέτοιες στιγμές μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στο στηρίξο, αλλά να μας έρθει συνέχεια τα ίδια. Δεν είναι ρε παιδιά ανάπτυξη, αγκοινωτική, θα την καρδιά τώρα. Όχι ότι δεν πρέπει να γίνουν. Ή δεν πρέπει να γίνουν. Ας πούμε, λέτε για αυτό το πολιτάκι, να σας πω ένα παράδειγμα. Λέτε 100.000 για τα σχολικά κτίρια, να μας άρχισε κάποια παλιά. Να σας πω εγώ μια αναπτυξιακή προοπτική που θα δει στην περιοχή. Να γίνει επένδυση σε επίπεδο ΔΕΙΑ για φωτοβολταϊκά. Γιατί το πρόβλημα σήμερα της δημοτικής επιχείρησης είναι το ενεργειακό κόστος. Να γίνει μια σοβαρή επένδυση το οποίο σε 10 χρόνια θα κάνει αυτός. Αν θέλετε, αλλά με ποιο περιθώριο και όταν σας είπα και βγήκατε και κάνετε τοποθέσεις, πρέστε μωρέ παιδιά. Μια διαφορά. Εγώ για να σας το πω, θα πει ότι είναι κατά κωδικό σχεδόν αντιγραφή με το περσινό. Και σας είπα ποιο βάλατε, καινούριο. Σπλακουστρώσει του κοινού. Δεν τσίγα την πέρα στην καρδιά. Όλα τα άλλα δεν τα λέγατε. Δεν λέμε να κουβουδιάσουμε και να τα πούμε. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά θα γίνουμε εγώ γραφικό να επαναλαμβάνω επί 4 χρόνια τα ίδια πράγματα. Γι' αυτό σας πείσα και γραμμένη τα ίδια. Αυτά κύριε πρόεδρε. Τέλος πάντων και την άλλη φορά, μάλλον δεν το κατάλαβε. Το συμφιλητή σου τον αριστερό. Γι' αυτό να μην είσαι ζωή. Να προσκυνάσει κάποιο στο κανάλι να μην καταλαβαίνει ούτε αυτού του. Είναι δεξιό τώρα. Έχει δεξιό. Ναι, αλλά εσύ δεν καταλαβαίνει αυτού που προσκυνάζει. Έχει δεξιό. Κύριε Δημαρχέ, τι πρόβλημα. Κύριε Ζενή. Όχι. Τώρα δεξιό. Λοιπόν. Σίγουρα είναι η προσεκτική κατεύθυνση όταν γίνονται προτάσει μέσα σε αυτά που βοηθάει σήμερα η δημοτική αρχή. Αγροτών, των επιχειρηματιών, των ανθρώπων, των πολιτών και οπωσδήποτε ότι συνεπάρχει σε αυτό, είμαστε πρόθυμοι να τα ακούσουμε και να τα εφαρμόσουμε. Το ότι βάλαμε 100.000 για φωτοβολταϊκά στα σχολεία είναι όφελο σιγά. Και δεν το κάνουμε το μέτρη για να βάλουμε σε αυτό μέσα ότι θα γίνει χρηματοδότηση να περιμένουμε. Χρηματοδοτούμε ήδη 10 σχολεία, τα οποία θα έχουν κερατοσκευή, θα έχουν όφελο και εξοικονόμηση ενέργεια και οτιδήποτε η ενέργεια αυτή είναι μείωση του κόστου στο φόρτο των Δήμων. Ένα δεύτερο σημείο που θα αναφέρουμε σήμερα για δρόμους, μια και αναφέρουμε για την αγροτική, για πρώτη φορά σήμερα καταθέτουμε 1 εκατομμύριο ευρώ για 3 δρόμους περίπου στα 3 χιλιόμετρα, 4 χιλιόμετρα περίπου, που θα εξυπηρετήσουν ασφαλτούς προμένους, που θα εξυπηρετήσουν σήμερα τους αγρότες και σε κεντρικούς κόμβους. Μεταξύ αυτών είναι και ένας δρόμος ή δεν συνέχεια. Και μια γέφυρα που χρειάζεται, γιατί η Βηλοδοξιανή θα τελειώσει μετά από ένα χρόνο, 2 χρόνια, έχουν τελειώσει πάρα πολύ πιο γρήγορα. Αλλά το ότι χρειάζεται μια γέφυρα χρειάζεται. Να μην ξεχνάμε περιστατικά τώρα από ανθρώπου που πηγήκαν, γιατί δεν υπολογίσαν ούτε το όγκο του νερού, ούτε τη δύναμη του νερού. Και σε αυτό το σημείο που μιλάμε είναι το πιο επικίνδυνο σημείο σήμερα στο ψυγείο. Γιατί κάτω ακριβώ από την ράβη έχει καταράξει γύρω στα 15 μέτρα με 18 μέτρα. Έτσι. Θα αναφέρουμε και κάτι άλλο τώρα στη συνέχεια. Αναφέρουμε κύριε Ράβη και με την λαϊκή και επιβάλλεται την λαϊκή γιατί δεν έγινε και δεν έγινε. Πολλά πράγματα αυτά τα οποία έγινε. Και ξέρετε γιατί γίνονται. Και καθυστερήσει και νομοσχέδια τα οποία υπάρχουν και την πολυονομία που υπάρχει. Και κανένα δεν πίστευε ότι σήμερα θα γίνονταν φέτο η ανάπτυξη δασικών αγροτών και ότι η περιοχή θα χαρακτηρίζονταν χορτολιβαδική. Άρα, μέσα σε μια χορτολιβαδική έκθεση, την οποία μπορεί η κυρία Δάμο να αναφέρει καλύτερα ακόμη, υπάρχουν προβλήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε άδεια για την ανέγκριση αυτού του κτίριου. Τώρα, μιλώντα με τον Φάμενο κάτω προσωπικά και ζητώντα μια επιστολή, που πιστεύω ότι η επιστολή είναι προ όφελο, το ότι 2018 θα συνεχίσουμε το έργο αυτό και θα τελειώσει και είναι προ όφελο των αγροτών, των παραγωγών αυτή τη στιγμή. Να υπάρχει ένα ανθρώπινο χώρο.
να φύγουν από τους ομπρέλες, να φύγουν από τους κουρελές που έχουν σήμερα πάνω και την άναρχη τοποθέτηση όλων των αγροτικών προϊόντων που υπάρχουν εκεί. Αυτό λέγεται για εμάς λαϊκή. Ένα λεπτό, δεν του το πω. Πόσα έσοδα έχουμε από εκεί και πόσοι άνθρωποι πήγαν. Δεν έχουν έσοδα. Κατά κύριο τι προτάσει κάνουμε εδώ μέσα, δεν κοιτάμε ποτέ το πόσο και πόσο πρέπει να έχουμε. Εγώ δεν θέλω να έχουμε κανένα όφελο και κανένα κέρδο από αυτά. Βγήκαμε εδώ πέρα μέσα σαν παράγραφο. Υπήρξε μια πρόταση που είναι να δοθεί στην Ελλάδα. Ένα ευρώ το τετραγωνικό. Πουθενά σε καμιά πόλη τη Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν με ενδιαφέρουν τα έσοδα. Και ξέρετε γιατί οι διαδικασίε που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι τόσο πολύ δύσκολε που δεν μπορούμε να απορροφήσουμε σήμερα τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε. Αυτό ακριβώς είναι. Και σήμερα δεν θα έχουμε ενάντια στα καταστήματα εστίασης, ούτε ενάντια στους γενεργούς που είναι στην λαϊκή, στους παραγωγούς. Λοιπόν, θέλω να φέρουμε σήμερα. Κάνουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα, μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα, αναφέρουμε πάρα πολλές έργα και τα οποία χαρακτηρίζουν και σε μεγάλα έργα. Λοιπόν, αναφέρουμε δηλαδή τις αναπλάσεις του Μπαλτατζή. Δεν έχουν μπει μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα, είναι τις τάξεις δύο αναπλάσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτά δύο μελέτες αναπλάσεων. Είναι κύριος όπως το πω εσείς ξέρετε και τι σχήμα του Λουτίτα από τον ΜΚΠ. Μιλάμε για το δίκτυο C ή εψιλούμος. Ούτε αυτά τα χρήματα τα 2,2 έχουν μπει μέσα γιατί είναι έργο με προγραμματική με την ΕΙΑ. Ούτε και την απαρτία της Αγαλιάπολης με 4,3 εκατομμύρια. Μιλάμε για εκτιτανές, τα φωτιστικά των 120.000, των 86.000 το οποίο άλλο θα γίνει ανάρτηση για δημοπρασία. Και μιλάμε και για τις 100.000 ακόμη που έχουν τεχνικό πρόγραμμα. Άρα σήμερα αντικαθιστούμε περίπου στο 60% όλων των κοινοτήτων του Δήμου και των κοινοτήτων με φωτιστικά LED. Είναι προς όφελος των πολιτών. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια χρηματοδότηση 500.000 ευρώ, 400.000 ευρώ και μια χρηματοδότηση 60.000 ευρώ από την πλευρά του Δήμου να αποπερατωθεί στον νηπιαγωγείο στη Σούρμη. Ένα αίτημα το οποίο είχε επισυράσει όμως και μεγάλο πρόβλημα. Αυτά είναι χρηματοδοτήσει. Και αυτό είναι ένα έργο που χρηματοδοτεί για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μιλάμε για την λαϊκή αγορά, 350.000 δικά μα τα χρήματα. Την εσωτερική ειδοποιία, 350.000. Ένα που θα γίνουν σε όλου τι κοινότητε και του Δήμου που μπορούμε να συζητήσουμε και που χρειάζονται να γίνουν. Όχι γιατί έδωσε εκεί και θέλω και εγώ. Η εσωτερική ειδοποιία, το είπα πριν, αποκέντρωση τη Σούρπη. Είναι στα 2,5 εκατομμύρια ακόμη υπόλοιπο έργο. Όχι ότι δεν δουλέψουμε για την αποκέντρωση τη Σούρπη. Το θέμα της Σούρπης υπογράφηκε τον Νοέμβριο μήνα του 2014 για να γίνει ένα έργο το οποίο ήταν απενταγμένο. Αυτό να το τονίσουμε την αποκέντρωση. Και αυτό ήταν με τη νέα δημοτική αρχή που καθιερώθηκε, βρέθηκε το ισόπεδο για το αντιδοστάσιο και εντάχθηκε με τον τότε υπουργό που είμαι για αγροτική ανάπτυξη, τον Ταβερά. Και έχω πάρα πολλές αποδείξεις να τα αναφέρω. Αγροτική οδοπία. Μιλάμε για 145.000 φέτος, συνεχιζόμενο όμως υπάρχουν. Είναι και τα έργα τα οποία δεν έχουν προστασίες, είναι και τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν διπλωματιστεί και βρίσκονται οι εργολάβοι και ο Καθάριος και ο Ταγκαράς. Μιλάμε για ένα δίκτυο ίδρυψης αυτή τη στιγμή. Από το Υπουργείο Εσωτερικών, χρηματοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών λόγω των θεμελιών που υπήρχαν εδώ πέρα με 100.000. Αναφέρουμε το κτίριο του Κουρί. Βεβαίως το Κουρί είναι ένα κόσμο για την περιοχή μας. Άρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται και ένα αναψυκτήριο, ένα κτίριο το οποίο θα είναι περιβαλλοντολογικό, να γίνονται ομιλίες και διαλέξεις μέσα αυτό, που θα είναι κόσμο για την περιοχή. Αποκέντρωση του κατάλληλου. Συν την αποκέντρωση του προκείου που καταβάλλουν, μελέτη αυτή τη στιγμή και είναι προς εξέταση, είναι στα 6,5 εκατομμύρια. 6 με 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Αγροτική δρόμη με ασφαλτόδοξη. Είναι στο 1 εκατομμύριο που ανέφερε και προηγουμένως. Και μιλάμε και για το εξωτερικό δίκτυο της Ευσυνούπολης και του Αγκυρού, που είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ και είναι στο ΙΠΕΡΑ. Και πιστεύουμε ότι εντός χρονικού, μικρού χρονικού διαστήματος, ότι αυτό το έργο τη διαχειριστική του ΙΠΕΡΑ θα ανακοινωθεί. Άρα κάνουμε πάρα πολλές παραπάσεις και ζητάμε μέσα αυτά να γίνουν τα έργα. Λοιπόν, τεχνικό πρόγραμμα που μιλάμε σήμερα, γιατί σήμερα μιλάμε τεχνικό πρόγραμμα. Ένα τεχνικό πρόγραμμα όταν αυτή τη στιγμή έρχεται ένας εργολάβος και χτυπάει το 65%, 50%, 47%. Έχουμε ένα πρόβλημα εκεί. Αυτό που έχουμε τη δυσκολία είναι ότι αυτό το τεχνικό πρόγραμμα κοιτάμε να το υλοποιήσουμε με δύο άτομα από την τεχνική υπηρεσία και ένα άτομο στον προγραμματισμό. Αυτή είναι η μεγάλη αδυναμία την οποία έχει ο Δήμος αυτή τη στιγμή. Δύο άτομα η τεχνική υπηρεσία και ένα άτομο στον προγραμματισμό. Και αυτά τα οποία έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα τις προτάσεις είναι κατόρθωμα. Άρα σήμερα στο τεχνικό πρόγραμμα με εκτός 50% τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Μπορούμε να κάνουμε το έργο που θα δημοκρατήσουμε, την έκπτωση την οποία θα πάρουμε, να τα μαζέψουμε πάλι στην πρώτη αναμόρφωση. Πολύ σωστή τοποθέτηση την οποία κάνατε κύριε Τσαγή. Πιδεύουμε,
και θα το βάλουμε μέσα στις εκτόσεις του τεχνικού προγράμματος να γίνει φωτοβολταϊκό πάρκο όπου είναι για να φέρει φόρμα σχολεία. Δεν το ξέρω αυτό το θέμα. Το πρέπει να το σκεφτώ πρώτα απ' όλα για να μιλήσουμε. Δεν το ξέρω. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, πρόεδρε.
διελεύσεις οχημάτων μέσα από το υπαρχιακό δίκτυο που υπάρχει, γιατί είναι υπαρχιακό δίκτυο, όπως είναι και υπαρχιακό δίκτυο ο δρόμος που πάει από την Υψηλούπολη. Ο δρόμος από τον Άγιο Δημήτριο και μέχρι την Ανάβλα πάνω κινείται υπαρχιακό δίκτυο. Ο δρόμος από τον Βόλο και μέχρι το Αγίλιο, τον Άγιο Δημήτριο στα όρια, είναι υπαρχιακό δίκτυο. Αυτά όλα οι περιφέρειες τα έχουμε αποθέσει σήμερα στους Δήμους για να εκτελούν αυτά τα δύνατα προβλήματα που υπάρχουν στο θέμα της οικονομίας. Οι Δήμοι οι οποίοι έχουν συμφέρον, όπως είναι ο Δήμος παραδείγματι των Αθηνών κάτω, την Ρένη και τέτοια, να πούμε. Όλα αυτά με αίτηση της έχει κάνει κέντρο να χρηματοδοτούνται οι Δήμοι, μια και αφήνουν σε εμάς την αποκατάσταση και τον δρόμο, να χρηματοδοτούνται ξεχωριστό κονδύλιο για την επισκευή και συντήρηση αυτών των δρόμων. Τώρα αυτό καλό είναι που το έτσι. Gracias.